Νέα δεδομένα προδιαγράφονται για το χώρο της κέντρου αριστεράς, καθώς από την Κυριακή το βράδυ το ποτάμι με την έστω χαμηλή στάθμου του σταμάτησε να εκβάλλει στα ούτως ή άλλως βαλτωμένα νερά της στεγνής λίμνης που έφτιαξε το Πασόκ, δηλαδή στο κίνημα αλλαγής. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ο κ. Θεοδωράκης από την αρχή είχε βιαστεί για να ακολουθήσει αυτή την προσπάθεια, σε μια λογική ότι κρινόταν η ηγεσία του χώρου του λεγόμενου αυτής της κεντροαριστεράς και ήθελε να συμμετάσχει σε αυτό. Νομίζω όμως ότι στην ουσία δεν συμβιβάστηκε ποτέ με το αποτέλεσμα των εκλογών των εσωτερικών που γίνανε για την ανάδειξη αρχηγού και αυτό ήταν εμφανές πλέον και στην πολιτική του λειτουργία. Η ψυχολογία και η λογική του αυτή δημιούργησε περισσότερα εμπόδια και προβλήματα στο κοινάλ παρά προσέθεσε εν τέλει. Και νομίζω ότι όπως όλες τις περιπτώσεις, όταν διαπιστώνεται πλέον και από τις δύο πλευρές ότι υπάρχει μια τέτοια λειτουργία, καλό είναι να υπάρχει διαζύγιο. Νομίζω ότι έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα και με τον τρόπο που ο κύριος Θεοδωράκης αντιλαμβανόταν τη λειτουργία του κινήματος αλλαγής, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα της κατάστασης η οποία είχε δημιουργηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα, ότι είναι καλύτερα το ότι αποχώρησε. Απελευθερώνεται και αυτός και απελευθερώνεται και το κοινάλ. Ο καθένας λοιπόν θα τραβήξει τον δρόμο του και από εκεί και μετά οι πολιτικές εξελίξεις θα δείξουν το τελικά το ποιος είχε δίκιο. Γενικά όμως θέλω να προσθέσω ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές και επειδή τα πάντα είναι ρευστά, πολύ φοβούμαι ότι θα έχουμε τέτοιες πολλές διακυμάνσεις, όχι στο χώρο μέσα του κινήματος αλλαγής, αλλά σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Πλησιάζοντας οι εκλογές και μεγαλώνοντας η ανασφάλεια πολιτικών σχηματισμών αλλά και προσώπων σε σχέση με τη βουλευτική τους ιδιότητα, θα έχουμε μια κινητικότητα. Άρα, πεδίο δόξης λαμπρό για εσάς τους δημοσιογράφους. Ωστόσο, το μόνο πρόβλημα δεν είναι το ποτάμι, αφού το κίνημα αλλαγής εμφανίζεται διχασμένο με αιχμή το μακεδονικό, καθώς ο κ. Θεοδωράκης δεν ήταν ο μόνος που επικρότησε τη συμφωνία των Πρεσπών, αφού αντίθετη άποψη με την πρόεδρο του Πασόκ Φόφη γεννήματα εξέφρασε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Οι ρίζες του Πασόκ είναι πάντα βαθιές στο θέμα του πατριωτισμού. Το τι είναι βέβαια πατριωτικό το 2018 σε σχέση με το 1974 είναι κάτι πολύ διαφορετικό ως οπτική γωνία. Κάποιοι επιθυμούν να μένουν πιο προσιλωμένοι στις πατροπαράδοτες πατριωτικές αρχές του αξίες του ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι θεωρούν ότι πλέον πρέπει να υπάρχει μια νέα οπτική γωνία που έχει να κάνει με την παγκοσμιοποίηση και με τα στρατηγικά συμφέροντα της χώρας και τις κινήσεις της διπλωματίας και της πολιτικής. Πιστεύω ότι οι διαφοροποιήσεις προκύπτουν ακριβώς από αυτήν την διαφορά φιλοσοφίας η οποία είναι υπάρχει μέσα στον πολιτικό μας χώρο. Το ζήτημα και το ερώτημα είναι πώς αυτές τις διαφορές τις συνθέτεις ούτως ώστε πραγματικά να έχεις ισορροπία και ως προς το πατριωτικό σου καθήκον αλλά και ως προς μια δυναμική εξωτερική πολιτική προσαρμοσμένη στις σύγχρονες ανάγκες και κατά συνέπεια εκεί κρίνεται και η αποτελεσματικότητα της πολιτικής. Εάν καταφέρουμε ως πολιτικός χώρος το κίνημα αλλαγής να συνθέσουμε αυτές τις αντιλήψεις θα έχουμε πράγματι αυτό που έχει ανάγκη και η πατρίδα αλλά είναι αποδεκτό και από το λαό σε σχέση με τα πατριωτικά του συναισθήματα. Οι αναταράξεις όμως στον χώρο συνεχίζονται αφού τη σκητάλη πήρε ο Γιάννης Ραγκούσης, ο οποίος μιλώντας στο Sky τόνισε πως η χώρα ζει την άθλια περίπτωση ενός πολιτικού προσωπικού που κερδοσκοπεί κομματικά πάνω σε μεγάλα εθνικά θέματα, προσθέτοντας ότι η συμφωνία πρέπει να ψηφιστεί.